Γεια σας, είμαστε εδώ για ακόμα ένα γενικό άνοιγμα. Θέλω να μου συγκεντρωθείτε στην τράπουλα για να πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα δούμε σήμερα στο γενικό μας άνοιγμα. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε, να ανακατέψουμε λίγο την τράπουλα και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το παρελθόν, όπως κάθε φορά. Εδώ μπορεί να έχουμε κάποιον λέον στο παρελθόν. Αλλά βλέπω ότι ένα άτομο χρειάστηκε να ξεπεράσει κάποια πράγματα εδώ πέρα. Χρειάστηκε πολύ δύναμη, εσωτερική δύναμη, υπομονή, επιμονή, για να καταφέρει να ξεπεράσει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι στα αισθηματικά. Είχε να κάνει με αισθηματικά, ξεκάθαρα. Έχουμε τον Άσο Κούπα. Άρα, εδώ πέρα, ή μπορεί να μας λέει ότι ένα άτομο έπαιρνε πάρα πολύ δύναμη από το άτομο του. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπήρχε σίγουρα έρωτας ή αγάπη και κάποιος έπαιρνε δύναμη από αυτό το πρόσωπο. Καλά τα βλέπω τα πράγματα, αφού ανοίγει και η άλλη κάρτα και μου είναι καλή. Η δύναμη αυτή δεν ήταν για κάτι κακό. Βλέπω εδώ ότι κάποιος στο παρελθόν ήταν πολύ ευτυχισμένος με αυτόν που ήταν ή με αυτήν που ήταν. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με λέον. Βλέπω εδώ ότι αυτή η σχέση του έδινε δύναμη, του έδινε χαρά, του έδινε αρμονία. Ήταν σαν να ζούσε ένα πολύ όμορφο παραμύθι και δεν το εννοώ παραμύθι. Με την κακή την έννοια, εννοώ ότι πραγματικά ήταν κάτι πάρα 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 πολύ καλό. Τώρα, επειδή μου έχουν πέσει πάρα πολλά και δεν ξέρω με ποια σειρά έχουν πέσει, θα τα βάλω πίσω και θα μας δώσουν, παρακαλώ, την κάρτα που πρέπει για τη συνέχεια. Αλλά εδώ βλέπω, παιδιά, ότι ήσασταν πάρα πολύ καλά κάποιοι στο παρελθόν. Αλλά ξαφνικά κάτι έγινε. Κάτι έγινε, κάτι σας στρέσαρε στο παρελθόν. Μάθατε κάτι και στρεσαριστήκατε. Άλλαξε κάποια κατάσταση ξαφνικά πάρα πολύ γρήγορα. Είχε να κάνει με κάποιο άτομο στα ζώδια του αέρα. Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος. Αλλά εδώ βλέπω ότι έγινε ξαφνικά μία μεγάλη αλλαγή και πάλι έχω εδώ πέρα ζώδιο της φωτιάς. Μου βγάζει βασίλισσα φωτιά, άρα έχουμε είτε κρυό, είτε λέον, είτε τοξότη και είπα και εδώ ότι υπάρχει λέον. Κάτι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα, μήπως χωρίσατε για λίγο. Ή κάτι συνέβη είτε στην οικογένειά σας είτε στο ζευγάρι με εσάς μέσα και ήταν ένα καιρό έτσι, τανταχτήκατε μπορώ να πω εδώ πέρα. Μπορεί να υπήρξε και ένας μικρός χωρισμός, χωρίς όμως να ήταν οριστικό, γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω πάλι ότι τώρα υπάρχει αυτή, είτε είσαστε μαζί, είτε υπάρχει επικοινωνία και οι δύο θέλετε να είστε μαζί, εδώ πέρα μου βγάζει. Έχουμε και δίδυμο. Είμαστε και τώρα. Για να δούμε. Πάντως εγώ εδώ πέρα ότι αφορείτε αυτό το πράγμα ακόμα κρατάει. Δηλαδή, και να χωρίσατε εκεί πέρα, ακόμα μιλάτε κάποιοι και ακόμα δηλαδή δεν έχετε ψυγραθεί, δεν έχει πάει προς κάποια κακιά κατεύθυνση από ό,τι βλέπω προς το παρόν. Ίσα ίσα, πολλούς από εσάς εδώ σας βλέπω πολύ ερωτευμένους. Ακόμα.
και τους δυο σας. Βλέπω ότι σε αυτή τη σχέση υπήρχε και πολύ πάθος. Εδώ πέρα μου ήσασταν πολύ παθιασμένοι. Μπορεί να καταφέρατε να ολοκληρώσετε κάτι το οποίο σας είπα εδώ πέρα στο παρελθόν. Έγινε με ένα ταρακούνημα έτσι, κάποιο νέο κάτι, κάποιο ίσως κάποιο πρόσωπο, δεν ξέρω, κάτι είχε γίνει εδώ πέρα. Τραντάχτηκε λίγο. Περάσατε ένα δυνατό έτσι ταρακούνημα. Αλλά εγώ εδώ βλέπω ότι στο τώρα το έχετε ξεπεράσει αυτό. Ή πρόκειται να το ξεπεράσετε, γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα ολοκλήρωση, βλέπω ευτυχία, βλέπω ότι κάτι κακό που... κάτι κακό το αφήσατε πίσω σας. Βλέπω μια πολύ δυνατή αγάπη εδώ πέρα, παιδιά. Πολύ δυνατή αγάπη. Έχω άτομα στα ζώδια της γης, Ταύρος Παρθένος και εγώ καιρός, έχω καρκίνο. Κάποιος εδώ πέρα ήθελε, κάνει τώρα το επόμενο βήμα αυτή τη στιγμή. Κάνει το επόμενο βήμα στα επαγγελματικά. Κάτι θέλετε να κάνετε μαζί, θέλετε μήπως να μετακομίσετε μαζί, θέλετε... κάτι σχεδιάζετε τώρα. Κάποιο σχέδιο κάνετε. Εδώ μου φαίνεται το καλύτερα. Κάποιο σχέδιο. Ίσως οργανώνετε και ένα ταξίδι να πάτε για μερικούς από εσάς. Βλέπω μια νίκη σε κάτι που θέλετε να πετύχετε και έχετε όλα τα φώτα να καταφέρετε. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα που έγινε στο παρελθόν έχει φτιάξει τελείως και έχετε νίκη, παιδιά. Εδώ πέρα έχουν γίνει συναντήσεις και βλέπω να είστε μαζί. Και μάλιστα βλέπω τα πράγματα, ενώ ήδη δηλαδή ξεκίνησε ιδανικά, ξεκίνησε... Δηλαδή λες και δεν το πιστεύατε αυτό που είχε γίνει, ότι βρήκατε ένα άτομο και δεν ξέρατε ότι θα μπορούσατε να έχετε μια τέτοια σχέση στο παρελθόν. Τώρα, στο παρόν που είμαστε, αφήσατε πίσω κάτι το οποίο έγινε μεταξύ σας και σας βλέπω μαζί να προχωράτε μπροστά... Και έχετε, δηλαδή, ό,τι θέλετε να πετύχετε, μπορείτε να το πετύχετε. Έχετε το μάγο εδώ πέρα, μπορεί να πετύχετε μέχρι και γάμο εδώ πέρα μερικοί από εσάς. Κάποιοι μου οργανώνετε κάτι, παιδιά. Κάποιοι οργανώνετε ένα πάρτι, κάποιοι οργανώνετε ένα ταξίδι. Κάπου θα πάτε σε κάτι, τίποτα βαφτίσια, κάποιο γάμο. Κάτι εδώ πέρα, κάτι θα πάτε, θα περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε εδώ και με δίδυμες φλόγες να είστε. Αλλά μου βγάζει ότι τώρα στα κοντά είτε, τώρα το έχετε κάνει, δεν όχι, το έχετε κάνει, θα είναι μπροστά σας αυτό. Κάπου θα πάτε και θα περάσετε και πάρα πάρα πολύ καλά μαζί. Και έχετε πάρα πολλά... Είναι στο χέρι σας να καταφέρετε ό,τι θέλετε σε αυτή τη σχέση. Είναι στο χέρι σας. Στο μέλλον έχουμε την κάρτα των ευχών. Τι να πω, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτή η σχέση είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ πάθος, λέγω, πολύ ενέργεια. Κάτι σχεδιάζετε τώρα να κάνετε εσείς. Αν στο τώρα είχατε μια σχέση έτσι όπως την περιέγραψα εδώ πέρα και έγινε κάτι και μιλάτε ακόμα και δεν έχει χαθεί, δεν μιλάω τώρα να μην έχετε ακούσει από αυτόν ή από αυτή για καιρό, όχι, μιλάω τουλάχιστον να μιλάτε αν δεν είστε ακόμα μαζί. Αν δεν είστε ακόμα μαζί αλλά μιλάτε, εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι σχεδιάζετε συνάντηση. Και μάλιστα σε αυτή τη συνάντηση θα πάει και πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε ξανά εδραίωση της σχέσης αυτής. Αρκεί εδώ πέρα, δηλαδή δεν μιλάω για άτομα τα οποία είναι χαμένα μεταξύ τους και δεν έχουν επαφή. Όχι, δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το διάβασμα. Λοιπόν, και τώρα έχω τον μάγο εδώ πέρα, έχω την κάρτα της νίκης, έχω την κάρτα των δίδυμων στις δίδυμες φλόγες, έχω την κάρτα... στο οποίο μία σχέση, ένας γάμος εδραιώνεται, πάτε κάπου έξω και θα γιορτάσετε κάτι και αν είχε χαλάσει λίγο κάτι θα το εδραιώσετε τώρα στα κοντά και στο μέλλον
η ευχή σας εδώ πέρα και οι δύο βλέπω ότι το θέλετε πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με, όπως βγήκε και πάνω, ζώδιο του αέρα, να είναι κάποιος από τους δυο σας. Ή εδώ πέρα μου λέει ότι κάτι το οποίο θέλετε να πετύχετε, θα το πετύχετε. Αν θέλετε να πάρετε κάποια απόφαση, αυτή η απόφαση θα βγει προς αυτό που θέλετε. Κάτι σχεδιάζετε πάντως, όπως σας είπα, και θα έχετε τη νίκη. Εντάξει, στο μέλλον τα πράγματα, σίγουρα παιδιά, όταν μια σχέση ξεκινάει και αυτά, όλα είναι με λιγάλα, αλλά εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και πράγματα όπως η καθημερινότητα που σας κουράζει, οι δουλειές που μπορεί να έχετε και οι δύο, μπορεί να υπάρχει απόσταση, αλλά εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι θα τα καταφέρετε, θα τα βάλετε όλα στους ώμους σας και κοιτάτε μόνο τον στόχο, κοιτάτε μόνο το κάστρο εδώ πέρα. Τα έχετε βάλει όλα πάνω σας και κοιτάτε προς το στόχο σας, ο οποίος είναι να πάτε στο κάστρο σας. Και οι δύο μαζί εδώ πέρα. Βλέπω ότι είσαστε πιστοί και την πιστεύετε πολύ αυτή τη σχέση. Και οι δύο. Έχω την Βασίλισσα της Γης. Άρα, μου έχει βγει εδώ πέρα πολύ, πολύ φωτιά. Μου έχει βγει αέρας πολύς, αλλά και γη έχω πολύ εδώ πέρα. Για κοιτάξτε τι παίζει με οροσκόπους και τα άλλα στο χάρτη, αν δεν είναι το ζώδιό σας, αλλά σίγουρα εδώ πέρα κάποιος σας έχω το ζώδιο και έχω και έναν καρκίνο από ζώδια του νερού. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι, όπως σας είπα, μπορεί να υπάρξει κούραση, okay, και οι δύο μπορεί να έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, τώρα μιλάω για το μέλλον. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει, θέλετε το σπίτι σας να πετύχει, θέλετε η σχέση σας να πετύχει και θα έχει πολύ γερή βάση η σχέση σας, δηλαδή δύσκολα να σας ταρακουνήσει κάτι. Και να σας ταρακουνήσει, δηλαδή θα αντέχετε, είναι όπως τα παλιά τα σπίτια, τα δυνατά έτσι, τα οποία δεν τα πιάνει τίποτα. Φτουφτου. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Στο μέλλον εγώ βλέπω ότι η ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Εδώ πέρα θα νιώσετε ευτυχισμένοι, θα νιώσετε ότι επιτέλους αυτό που ήθελα πραγματοποιήθηκε και μπορώ να το κρατήσω, αυτό το ωραίο πράγμα που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν. Θα έχετε δικαιοσύνη, θα έχετε πολύ γερές βάσεις, αλλά κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι στο μέλλον θα μπει μέσα και η δουλειά. Δηλαδή μην περιμένετε δηλαδή να είσαστε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί και μόνο ο ένας για τον άλλον, από την άποψη ότι θα υπάρχουν εδώ πέρα και πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψετε και οι δύο. Άρα θα έχετε κάποιους περιορισμούς από δουλειά, εγώ βλέπω υποχρεώσεις, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη οικογένεια. Επίσης βλέπω εγώ ότι θα υπάρχουν υποχρεώσεις ανάμεσά σας, όχι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα δημιουργήσουν μια μικρή απόσταση, αλλά δεν έχετε να φοβάστε τίποτα, έχετε πάρα πολύ γερές βάσεις και τα πράγματα εδώ πέρα, κάτι που σχεδιάζετε, θα έχετε νίκη σε αυτό. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το πετύχετε, το μυαλό σας να είναι μόνο εκεί συγκεντρωμένο σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Εδώ πέρα μην μου βάλετε καθόλου αρνητικές σκέψεις, εγώ δεν βλέπω τίποτα αρνητικό πέρα από κάτι που μπορεί να έγινε εδώ πέρα, δεν ξέρω αυτή η ρογμή τι ήταν στο παρελθόν, αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι είτε έχει λυθεί ήδη, είτε είναι τώρα άμεσα να το ξεπεράσετε αυτό και θα έχετε πάρα πολύ γερές βάσεις. Εντάξει, η δουλειά θα συμβαίνει, δεν γίνεται χωρίς δουλειά, παιδιά, εδώ πέρα τίποτα, έτσι, οπότε υπομονή στο μέλλον, αν δείτε τα πράγματα λίγο, δηλαδή να μην μπορείτε να βρίσκεστε τόσο, να μην μπορείτε να μιλάτε τόσο, δεν έχει σημασία, αυτό σημασία έχει ότι έχετε πάρα πολύ καλές βάσεις. Πολύ καλό διάβασμα, βλέπω εδώ πέρα, μπράβο, φτου 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 σας. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο εγώ σας χαιρετώ. Γεια σας.